λοιπόν, από εδώ είναι η ρεσεψιόν και η αναμονή των γονέων. Θα φέρουν τα παιδάκια και τα παραγαμπάνε. Θα βγάζουν οι δασκάλες όλα. Πρώτες έτσι. Είναι τα κρυπάκια. Τα κρυπάκια. Κύριε Υπουργέ, μια δήλωση. Μια δήλωση εδώ. Είμαι έτοιμη. Πάλι λίγο πλάγια. Λοιπόν, εσείς είστε εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, να σας καλωσορίσουμε στην Τολεμαΐδα, σε έναν πρότυπο σταθμό, βρεφονιπιακό, που έχει ανάγκη η πόλη. Μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη εικόνα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή, αλλά και ακόμη περισσότερο χαρά που είμαι σήμερα εδώ. Στα εγγένεια αυτού του σταθμού πρότυπο, ο οποίος είναι σταθμός πρότυπος όχι στα λόγια, αλλά στην ουσία του. Στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, δίνουμε και δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην παιδική προστασία και στις ποιοτικές υπηρεσίες που δίνουμε στα παιδιά όλων μας. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί δεν είναι χώροι στάθμευσης. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί είναι χώροι που εξυπηρετούν την οικογένεια, αλλά ακόμα περισσότερο επενδύουν στα παιδιά μας, επενδύουν στις δεξιότητές τους και έτσι επενδύουμε στο μέλλον όλων μας. Οπότε πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του εξαιρετικού βρεφονιπιακού σταθμού εντός του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου, ο οποίος βάζει τα γυαλιά σε όλους και είναι σύμφωνος με το νέο μας πρόγραμμα για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, το πρόγραμμα Κυψέλη, που επενδύει στο παιδί. Δεν κοιτά μόνο το πλάτος των διαδρόμων, τον αριθμό της τελέχωσης, αλλά την ουσία των υπηρεσιών που δίνουμε σε όλα τα παιδιά για να μην μένει κανένα πίσω. Πριν από λίγο κάνατε στην ομιλία σας μία αναφορά για την ένταξη της περιοχής σε ένα νέο θεσμό για τα άτομα με αναπηρία, προσωπικός βοηθός, αν θυμάμαι καλά. Δεσμεύτηκαν για την δεύτερη φάση του πιλωτικού προγράμματος του προσωπικού βοηθού, μιας παροχής η οποία βοηθά όλες τις οικογένειες και κυρίως τα άτομα με αναπηρία να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος τους βοηθά, όχι μόνο ένα επίδομα, κάποιον άνθρωπο της επιλογής τους που τους βοηθά να βγουν από το σπίτι τους, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάνε στην δουλειά τους, να πάνε στο πανεπιστήμιο. Στη δεύτερη φάση του πιλωτικού, δηλαδή σε 8 μήνες από τώρα, δεσμεύομαι ότι και οι τόποι σας εδώ θα ενταχθούν στη δεύτερη φάση του πιλωτικού προγράμματος. Ευχαριστούμε.